Νέα σκευάσματα που υπόσχονται μεγαλύτερη καρδιαγγειακή ασφάλεια στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, όπως και όλες οι νεότερες εξελίξεις για μία νόσο που ταλαιπωρεί σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια των διήμερων εργασιών του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε φάρμακα τα οποία είναι και σε μορφή δισκίων, το οποίο μπορεί να ευνοήσει και να μειώσει τα καρδιακά επεισόδια. Είναι και σε ενέσιμη μορφή, τα οποία επίσης μπορούν να ευνοήσουν, να μειώσουν τα καρδιακά επεισόδια που δυνατό θα πάθει ο διαβητικός ασθενής, επειδή είναι ασθενής υψηλού κινδύνου. Κινητική των φαρμάκων αυτών έχει δώσει μια νέα όθηση στο να αντιμετωπίσουμε το διαβητικό άρρωστο, δηλαδή το να αντιμετωπίζουμε με προοπτική ευνοϊκούς μεταχείρισης και στο καρδιακό του. Το συνέδριο που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα των τμήματων Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πατρών, καθώς και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είχε ως στόχο την παρουσίαση της πολύπλευρης επιστημονικής διάστασης θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και για τα οποία παρέχουν τις συμβουλές τους οι φαρμακοποιοί κατά την καθημερινή τους πράξη. Τους ωφελούν να γίνουν καλύτεροι στην δουλειά τους, στην καθημερινή πράξη στο φαρμακείο, στο να αντιμετωπίσουν δηλαδή τις ερωτήσεις και τα προβλήματα του κόσμου, των συμπολιτών μας που έρχονται. Και αυτός είναι και ο σκοπός του συλλόγου μας, με όλο το ευρύ επιστημονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε και τρέχουμε κάθε χρόνο, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία φαρμακοποιούς, άρτια εκπαιδευμένους επιστημονικά, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας. Τις εργασίες, οι οποίες περιελάμβαναν 5 στρογγυλά τραπέζια με κεντρικά θέματα υγείας, καθώς και 21 επιστημονικές ομιλίες ιατρικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, παρακολούθησαν 400 φαρμακοποιοί από όλη τη χώρα.